Μέγα News δίδει απόψε όλες τις εξελίξεις. Θρυνεί τα παιδιά της Κύπρος. Τραγικός επίλογος για την Αναστασία και τον Κυπριανό που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο τρένο. Ταυτοποιήθηκαν οι σωροί τους. Μαυροφορέθηκαν Αυγόρου και Πάφος. Συγκινητικά δύο από συγγενείς και φίλους των δύο αδικοχαμένων. Ραγίζουν καρδιές και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις μαθητών στα σχολεία. Στο πλευρό των οικογενειών τους, η πολιτεία. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δημοσία δαπάνη, μεταφορά των σωρών και κηδείες. Χωρίς τέλος ο εφιάλτης στα συντρίμια. Στους 57 νεκροί επιβάτες, θλίψη και οργή από τους συγγενείς. Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την τραγωδία. Αμήλικτα τα ερωτήματα στο μικροσκόπιο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τα αίτια της φωνικής σύγκρουσης. Παρέλυσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου από μεγάλη κυβερνοεπίθεση, εκτός λειτουργίας όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες. Αναστάδωση στο κέντρο της Λεμεσού μέρα μεσημέρι. Κατέρευσαν σκαλουσιές από ανεγυρώμενη οικοδομή. Καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα. Απόψε στις 8 και 10.